Για πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος πίστευε ότι τα ζώα έχουν ανύπαρκτη νοημοσύνη, καθόλου λογική σκέψη και λειτουργούν μόνο με βάση τα ένστικτά τους. Μια βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στους χιμπατζίδες Γκόμπε ξεκίνησε το 1974 και διήρκησε έως και το 1978. Δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ανάμεσα σε ζώα. Εξάλλου, δεν έχει σημειωθεί πολλές φορές. Υπάρχει μόνο ένα παράδειγμα και αυτό θα δούμε παρακάτω. Αρχικά να πούμε πως η κοινότητα των χιμπατζίδων Κασακέλα ζούσε στο εθνικό πάρκο Gombe Stream στην Τανζανία. Το πάρκο ήταν πολύ γνωστό για την έρευνα σε πρωτεύοντα που πραγματοποιούνταν εκεί. Ωστόσο, το 1974 οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η ομάδα άρχισε να διασπάται και σε μερικούς μήνες μία ομάδα χιμπατζίδων δημιούργησε μία νέα κοινότητα. Αυτή η κοινότητα ονομάστηκε Καχάμα και αποτελούνταν από 6 αρσενικά, 12 θηλυκά και τους απογόνους τους. Η αρχική κοινότητα της Κασακέλα έμεινε με 8 αρσενικά, 12 θηλυκά και τα μικρά τους. Η κοινότητα των χιμπατζίδων Κασακέλα είναι μια συνηθισμένη κοινότητα άγριων ανατολικών χιμπατζίδων που ζει στο Γκόμπε, κοντά στη λίμνη Τανγκανίκα, στην Τανζανία. Πριν από τον Τετραετή Πόλεμο και προτού γίνει Εθνικό Πάρκο, το Εθνικό Πάρκο Γκόμπε Stream ήταν γνωστό ως κέντρο έρευνας ρευμάτων Γκόμπε. Το πάρκο βρίσκεται στην κάτω περιοχή της κοιλάδας Κακόμπε και είναι γνωστό για τις ερευνητικές του δραστηριότητες και για τα πρωτεύοντα που εκμεταλλεύτηκε για πρώτη φορά η ερευνήτρια Jane Goodall, η οποία υπηρέτησε ως διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Ρεύματος Γκόμπε. Το έδαφος διακρίνεται από απότομες κοιλάδες και η βλάστηση κυμαίνεται από λιβάδια έως δασικές εκτάσεις και τροπικά δάση. Προσβάσιμο μόνο με βάρκα, το πάρκο είναι πια διάσημο ως η τοποθεσία όπου η Jane Goodall πρωτοστάτησε στην έρευνα συμπεριφοράς που διεξήγαγε στους πληθυσμούς των χιμπατζίδων. Η κοινότητα των χιμπατζίδων Κασακέλα, που εμφανίζεται σε πολλά βιβλία και ντοκιμαντέρ, ζει στο Εθνικό Πάρκο Γκόμπε. Τα υψηλά επίπεδα ποικιλομορφίας του Γκόμπε το κάνουν όλο και πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Εκτός από τους χιμπατζίδες, τα πρωτεύοντα θηλαστικά που κατοικούν στο Γκόμπε περιλαμβάνουν τους μπαμπουίνους, τον κόκκινο κολοβό, τους πίθηκους με κόκκινη ουρά, τους μπλε πίθηκους και τους πίθηκους βερβέ. Οι πίθηκοι με κόκκινη ουρά και οι μπλε πίθηκοι είναι επίσης γνωστό ότι υβριδοποιούνται στην περιοχή. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης περισσότερα από 200 είδη πουλιών και θάμνους. Υπάρχουν επίσης πολλά είδη φιδιών και περιστασιακά υποπόταμοι και λεοπαρδάλεις. Οι επισκέπτες του πάρκου μπορούν να περπατήσουν στο δάσος για να δουν τους χιμπατζίδες, καθώς και να κολυμπήσουν στη λίμνη Τανγκανίκα με σχεδόν 100 είδη πολύχρωμων ψαριών. Η κοινότητα ήταν το αντικείμενο της πρωτοποριακής μελέτης της Dr. Jane Goodall που ξεκίνησε το 1960 και οι μελέτες συνεχίστηκαν, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συνεχή μελέτη οποιοδήποτε ζώου στο φυσικό του περιβάλλον. Η Goodall έζησε στον Γκόμπε σχεδόν με πλήρη απασχόληση για 15 χρόνια και τα μακροπρόθεσμα δεδομένα που συγκέντρωσε εξακολουθούν να έχουν αξία για τους επιστήμονες μέχρι και σήμερα. Το 1967 ιδρύθηκε το Κέντρο Έρευνας Ρεύματος Γκόμπε, GSRC, για να συντονίσει τη συνεχιζόμενη έρευνα των χιμπατζίδων στο πάρκο. Αυτά τα μακροπρόθεσμα δεδομένα έδωσαν στους επιστήμονες μία εικόνα για τα δημογραφικά μοτίβα των χιμπατζίδων, την πολιτική αρσενικών, το κυνήγι, τον πολιτισμό και τις σχέσεις μητέρας βρέφους σε πολλές γενιές, σπάνια και πολύτιμα δεδομένα. Η συνεχιζόμενη έρευνα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες απειλές για τους χιμπατζίδες, όπως ασθένειες, λαθροθυρία και διαταραχές των οικοτόπων που επηρεάζουν και άλλα είδη στον Γκόμπε. Η έρευνα της Goodall άλλαξε επίσης δραστικά την ηθολογική σκέψη και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι μελέτες συμπεριφοράς. Εκεί που κάποτε η συζήτηση για τα συναισθήματα των ζώων απορρίφθηκε ως ανθρωπομορφισμός, οι παρατηρήσεις της στα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον δείχνουν ότι οι κοινωνίες, η συμπεριφορά και οι σχέσεις μεταξύ των ζώων είναι αρκετά περίπλοκες. Η έρευνά της στον βιότοπο των χιμπατζίδων βοήθησε επίσης στον βελτιωμένο σχεδιασμό για νέες προστατευόμενες περιοχές. Η Jane Goodall ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Τανζανία το 1960 σε ηλικία 26 ετών χωρίς επίσημη εκπαίδευση στο κολέγιο.
εκείνη την εποχή, ήταν αποδεκτό ότι οι άνθρωποι ήταν αναμφίβολα παρόμοιοι με τους συμπατζίδες, καθώς μοιραζόντουσαν πάνω από το 98% του ίδιου γενετικού κώδικα. Ωστόσο, λίγα ήταν γνωστά για τη συμπεριφορά των χιμπατζίδων ή τη δομή της κοινότητας. Η έρευνά της τελικά απέδειξε την πνευματική και συναισθηματική πολυπλοκότητα των μη ανθρώπων, ιδιαίτερα των χιμπατζίδων. Με την υποστήριξη του διάσημου ανθρωπολόγου Λούις Λέικι, η Γκούνταλ δημιούργησε ένα μικρό ερευνητικό σταθμό στο Γκόμπε με την ελπίδα να μάθει περισσότερα για τη συμπεριφορά των στενότερων συγγενών μας. Εκεί πέρασε μήνες παρακολουθώντας τα άπιαστα στρατεύματα χιμπατζίδων, ιδιαίτερα της κοινότητας των χιμπατζίδων Κασεκέλα και παρατηρώντας τις καθημερινές τους συνήθειες, μέχρι που σιγά σιγά έγινε αποδεκτή από έναν στρατό και τις επέτρεψαν σπάνιες και οικίες ματιές στην κοινωνία των χιμπατζίδων. Οι χιμπατζίδες περιφέρονταν σε αυτούς τους λόφους σε εδαφικές κοινότητες, οι οποίες χώριζαν τους χιμπατζίδες σε κόμματα που κυμαίνονταν από 1 έως 40 μέλη. Ο όρος Κασακέλα αναφέρεται σε μία από τις τρεις περιοχές έρευνας στην κεντρική κοιλάδα, με την Κασακέλα στα βόρεια και την Κακόμπε και την Κένκε στα νότια. Οι αποδείξεις εδαφικότητας τεκμηριώθηκαν για πρώτη φορά όταν η Γκούνταλ ακολούθησε τους χιμπατζίδες στις καταστάσεις διατροφής τους, σημειώνοντας την επιθετική εδαφική τους συμπεριφορά, αλλά δεν προέβλεψε την επερχόμενη σύγκρουση. Ως αποτέλεσμα, η κοινότητα έχει συμβάλει καθοριστικά στη μελέτη των χιμπατζίδων και έχει διαδοθεί σε πολλά βιβλία και ντοκιμαντέρ. Η δημοτικότητα της κοινότητας ενισχύθηκε από την πρακτική της Γκούνταλ να δίνει ονόματα στους χιμπατζίδες που παρατηρούσε, σε αντίθεση με την τυπική επιστημονική πρακτική της αναγνώρισης των υποκειμένων με αριθμό. Η Γκούνταλ χρησιμοποιούσε γενικά μία σύμβαση ονομασίας, στην οποία τα βρέφη έλαβαν ονόματα που ξεκινούσαν με το ίδιο γράμμα με τη μητέρα τους, επιτρέποντας την αναγνώριση μητρογονικών γενεών. Πάμε να δούμε αρχικά τα μέλη της πρωταρχικής κοινότητας Κασακέλα. Ανάμεσα στην κοινότητα υπήρχαν οικογένειες που ήταν ιδιαίτερα εμφανείς. Η οικογένεια F έχει δημιουργήσει 5 α αρσενικά για την κοινότητα και η μητέρα Φλό έπαιξε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση της αποδοχής της Γκούνταλ ως ανθρώπινου παρατηρητή από την κοινότητα. Η οικογένεια G έχει δημιουργήσει τουλάχιστον ένα α αρσενικό, καθώς και τη γέννηση πολλών διδύμων, τα οποία είναι σπάνια μεταξύ των χιμπατζίδων. Και άλλες οικογένειες που περιλαμβάνουν την οικογένεια T, καθώς και την οικογένεια S. Η πρώτη οικογένεια που εμφανίστηκε στο πάρκο ήταν η οικογένεια F. Η Φλό ήταν η μητριάρχης της οικογένειας. Το 1962, η Φλό ήταν ένας από τους πρώτους χιμπατζίδες που πλησίασαν το στρατόπεδο της Γκούνταλ μαζί με τη μικρή κόρη της Φίφη. Αργότερα, έφερε τους γιους της Φίγκαν και Φάμπεν, οι οποίοι αργότερα θα γίνονταν εξέχοντα μέλη στην κοινότητα στο στρατόπεδο, και όταν μπήκε στον Ίστρο το 1963, προσέλκυσε τους άνδρες της κοινότητας στο στρατόπεδο της Γκούνταλ. Η Φλό ήταν μια υψηλόβαθμη γυναίκα που είχε τουλάχιστον 5 γνωστούς απογόνους, 3 γιους, τον Φάμπεν, Φίγκαν και Φλίντ και 2 κόρες, τη Φίφη και Φλέιμ. Η Φλό ήταν 28 ετών όταν γέννησε τον Φάμπεν. Οι περισσότεροι θηλυκοί χιμπατζίδες έχουν το πρώτο τους βρέφος σε ηλικία 12 έως 14 ετών. Επομένως, είναι πιθανό ότι η Φλό είχε τουλάχιστον ένα βρέφος πριν από τον Φάμπεν και αυτό το βρέφος είτε πέθανε, είτε αν ήταν θηλυκό, θα είχε μεταφερθεί σε μία από τις άλλες κοινότητες πριν από την άφηξη της Γκούνταλ στον Γκόμπε. Το α-αρσενικό είναι το αρσενικό της υψηλότερης κατάταξης. Ο πιο κυρίαρχος χιμπατζής που μπορεί να ελέγξει τις περισσότερες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων στις οποίες εναντιώνεται από μια συμμαχία άλλων αρσενικών. Ωστόσο, ένα α-αρσενικό τυπικά δεν μπορεί να μονοπολίσει τις ευκαιρίες αναπαραγωγής και σε ορισμένες περιπτώσεις τα αρσενικά χαμηλότερης κατάταξης ήταν πιο επιτυχημένα στο ζευγάρωμα από τα α-αρσενικά, αφού το αρσενικό α πρέπει να ξοδέψει πολλή ενέργεια για να διατηρήσει την κατάταξή του. Ωστόσο, ένα πολύ ασφαλές α-αρσενικό μπορεί να χρησιμοποιήσει την κατάστασή του για να αυξήσει την πρόσβασή του στα θηλυκά όταν είναι σε ίστρο, ειδικά κατά την περίοδο που είναι στο μέγιστο της γονιμότητας. Ο Γολιάθ ήταν ο πρώτος χιμπατζής Γκούνταλ που αναγνωρίστηκε ως το α-αρσενικό. Το 1964, ο Μάικ, ο οποίος ήταν προηγουμένως χαμηλόβαθμος άντρας, τον καθαίρεσε. Ο Γολιάθ παρέμεινε υψηλόβαθμος άντρας για αρκετά ακόμη χρόνια,
αλλά έπεσε σε βαθμό καθώς γερνούσε. Τελικά, ο Γολιάθ ήταν ένας από τους χιμπατζίδες που εγκατέλειψαν την κοινότητα Κασεκέλα για να σχηματίσουν την κοινότητα Καχάμα. Ωστόσο, το 1975 δέχτηκε άγρια επίθεση από μια ομάδα ανδρών Κασεκέλα με επικεφαλής τον Φάμπεν και πέθανε ως αποτέλεσμα των τραυμάτων του. Οι θηλυκοί χιμπατζίδες μπορεί να μην διεκδικούν την κυριαρχία τόσο έντονα όσο τα αρσενικά, αλλά τα θηλυκά έχουν επίσης μια ιεραρχία. Η υψηλότερη κατάταξη γυναίκας στην κοινότητα ή η γυναίκα Α έχει προτιμόμενη πρόσβαση σε τρόφιμα και πόρους. Τα θηλυκά, σε αντίθεση με τα αρσενικά, μπορούν να κληρονομήσουν την κατάστασή τους από τις μητέρες τους ή να αυξήσουν την τάξη τους μετακινώντας μεταξύ των κοινοτήτων. Η σειρά μπορεί να αλλάξει, αλλά είναι συνήθως σταθερή. Ως υψηλόβαθμη γυναίκα στην κοινότητα Κασεκέλα, η Φλό είχε πρόσβαση σε φαγητό και καλούς χώρους ύπνου. Η μεγαλύτερη κόρη της Φίφη κληρονόμησε την υψηλή θέση της Φλό. Η Φίφη αργότερα έγινε η γυναίκα Α στην κοινότητα. Η υψηλόβαθμη γυναίκα έγινε και η κόρη της Φίφη, Φανή. Η Μελίσσα ήταν μια γυναίκα υψηλόβαθμη, αλλά χαμηλότερη σε βαθμό από τη Φλό και αργότερα χαμηλότερη από τη Φίφη. Όταν η Μελίσσα πέθανε, η κόρη της Γκρέμλιν έπεσε στην ιεραρχία. Η κοινότητα Καχάμα προήλθε από μια διάσπαση εντός της κοινότητας Κασεκέλα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, αρκετοί από τους χιμπατζίδες Κασεκέλα, συμπεριλαμβανομένων 8 ενήλικων αρσενικών, διατηρήθηκαν στο βόρειο τμήμα της οροσειράς Κασεκέλα, ενώ άλλοι, συμπεριλαμβανομένων 7 ενήλικων αρσενικών, διατηρήθηκαν στο νότιο τμήμα της περιοχής. Μετά από την απόσχηση της κοινότητας Κασεκέλα, η νεοσύστατη Καχάμα εκδιώχθηκε από τα δίδυμα Χουκ και Τσάρλι, με τα άλλα αρσενικά να είναι ο Γκόντι, ο Ντι, ο Γκόλιαθ και ο νεαρός Σνιφ. Τα αρσενικά Κασεκέλα αποτελούνταν από τους Φίγκαν, Σέιταν, Σέρι, Έβερ, Ρόντολφ, Τζόμιο και Χάμφρεϊ. Οι δύο ομάδες έγιναν εχθρικές μεταξύ τους και είχαν όλο και λιγότερη σχέση. Τελικά, η νότια κοινότητα έγινε εντελώς ξεχωριστή και αναφέρθηκε από τους ερευνητές ως κοινότητα Καχάμα. Ο πόλεμος ξεκίνησε με την πρώτη βίαιη πράξη στις 7 Ιανουαρίου του 1974. 6 ενήλικα αρσενικά από την κοινότητα Κασεκέλα, Χάμφρεϊ, Φίγκαν, Τζόμιο, Σέρι, Έβερτ και Ρόντολφ, έστησαν ενέδρα στον απομονωμένο αρσενικό Γκόντι από την Καχάμα την ώρα που έτρωγε μόνος του σε ένα δέντρο. Είναι πρώτη φορά που μία παρέα χιμπατζίδων σκοτώνουν έναν όμοιό τους. Ο πόλεμος των χιμπατζίδων δεν είναι διαφορετικός από τον ανθρώπινο πόλεμο. Οι χιμπατζίδες ξεκινούν σιωπηλές περιπολίες και προσπαθούν να ξεπεράσουν, να απομονώσουν και να αποδυναμώσουν τους αντιπάλους τους. Υπάρχουν και εγκλήματα πολέμου. Τα αρσενικά κατά καιρούς κανιβαλίζουν τα μωρά κατά τη διάρκεια και μετά τις μάχες. Το πρώτο αίμα τραβήχθηκε από την κοινότητα Κασεκέλα στις 7 Ιανουαρίου του 1974, όταν ένα πάρτι 6 ενήλικων ανδρών Κασεκέλα, αποτελούμενο από τους Χάμφρεϊ, Φίγκαν, Τζόμιο, Σέρι, Έβερ και Ρόντολφ, έστησε ενέδρα στον απομονωμένο αρσενικό Καχάμα Γκόντι, ενώ εκείνος έτρωγε σε ένα δέντρο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που κάποιος από τους χιμπατζίδες είχε δει να σκοτώνει σκόπιμα έναν συνάδελφό του αρσενικό χιμπατζί. Αφού σκότωσαν τον Γκόντι, οι νικητές χιμπατζίδες πανηγύρισαν θορυβωδώς, πετώντας και σέρνοντας κλαδιά με κραυγές. Αφού έπεσε ο Γκόντι, οι επόμενοι ήταν ο Ντε και ο Χιού. Αργότερα ήρθε ο ηλικιωμένος Γολιάθ. Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Γολιάθ ήταν σχετικά φιλικός με τους γείτονες της Κασεκέλα όταν σημειώθηκαν συναντήσεις. Ωστόσο, η καλοσύνη του δεν ανταποκρίθηκε και σκοτώθηκε. Μόνο 3 αρσενικά Καχάμα παρέμειναν: ο Τσάρλι, ο Σνιφ και ο Βίλι Βάλι, ο οποίος ήταν ανάπηρος από πολιομιελίτιδα. Χωρίς την ευκαιρία να αντεπιτεθεί, ο Τσάρλι σκοτώθηκε στη συνέχεια. Μετά το θάνατό του, ο Βίλι Βάλι εξαφανίστηκε και δεν βρέθηκε ποτέ. Το τελευταίο εναπομείναν αρσενικό Καχάμα, ο νεαρός Σνιφ, επέζησε για περισσότερο από έναν χρόνο. Για κάποιο διάστημα, φαινόταν ότι θα μπορούσε να δραπετεύσει σε μια νέα κοινότητα ή να τον καλωσορίζουν πίσω στους Κασεκέλα, αλλά αυτό δεν συνέβη. Ο Σνιφ
σκοτώθηκε από τους Κασακέλα. Από τα θηλυκά της Καχάμα, ένα σκοτώθηκε, δύο εξαφανίστηκαν και τρία ξυλοκοπήθηκαν και απήχθησαν από τα αρσενικά Κασακέλα. Οι Κασακέλα πέτυχαν στη συνέχεια να καταλάβουν την πρώην επικράτεια της Καχάμα. Ωστόσο, αυτά τα εδαφικά κέρδη δεν ήταν μόνιμα. Με την εξαφάνιση του Καχάμα, η επικράτεια της Κασακέλα προσέκρουσε τώρα απευθείας στην επικράτεια μιας άλλης κοινότητας Σιμπατζίδων που ονομάζεται Καλάντε. Παραστηρμένη από την ανώτερη δύναμη και τον αριθμό των Καλάντε, καθώς και από μερικές βίαιες αψημαχίες κατά μήκος των συνόρων τους, οι Κασακέλα εγκατέλειψαν γρήγορα μεγάλο μέρος της νέας τους επικράτειας. Επιπλέον, όταν μετακινήθηκαν πίσω προς τα βόρεια, οι Κασακέλα παρενοχλήθηκαν από τροφοσυλλέκτες Μίτουμπα, οι οποίοι ήταν επίσης περισσότεροι από την κοινότητα Κασακέλα. Τελικά, οι εχθροπραξίες σταμάτησαν και η τάξη των πραγμάτων αποκαταστάθηκε. Μέχρι το 1974, τα αρσενικά Κασακέλα άρχισαν να επιτίθενται στους χιμπατζίδες Καχάμα σε αυτό που αναφέρεται ως τετραετής πόλεμος. Ο Φίγκαν, Φάμπεν, ο Χάμφρεϊ, ο πατέρας του Φρόντο, Σέρι και ο αδερφός του Σέρι, Τζόμιο, ήταν συχνά μεταξύ των αρχηγών των επιθέσεων. Οι ερευνητές περιέγραψαν αυτές τις επιθέσεις ως επιδρομές σε αντίθεση με την απλή υπεράσπιση της επικράτειάς τους. Οι χιμπατζίδες Κασακέλα δεν συγκέντρωσαν τροφή κατά τη διάρκεια αυτών των επιδρομών, αν και τουλάχιστον τρία θηλυκά Καχάμα επαναφέρθηκαν στην κοινότητα Κασακέλα. Οι χιμπατζίδες Καχάμα δέχτηκαν βάναυση επίθεση κατά τη διάρκεια αυτών των επιδρομών και συχνά υπήρχαν θύματα. Μέχρι το 1977, η κοινότητα Καχάμα είχε εξαφανιστεί εντελώς και η κοινότητα Κασακέλα απορρόφησε την επικράτειά της. Η προσάρτηση της περιοχής Καχάμα έφερε την κοινότητα Κασακέλα σε επαφή με την κοινότητα των χιμπατζίδων Καλάντε. Η κοινότητα Καλάντε μπορεί να επιτίθεται στους χιμπατζίδες Καχάμα κατά τη διάρκεια του Τετραετούς Πολέμου και μετά την εξάλληψη του Καχάμα άρχισαν να επιτίθενται στους χιμπατζίδες Κασακέλα. Τουλάχιστον ένα θηλυκό Κασακέλα τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση από χιμπατζίδες Καλάντε και τουλάχιστον δύο βρέφη σκοτώθηκαν σε τέτοιες επιθέσεις. Το πρώην αλφα αρσενικό Κασακέλα, Χάμφρεϊ, πέθανε το 1981 πιθανώς από τραυματισμούς έπειτα από επίθεση από χιμπατζίδες Καλάντε. Η Κασακέλα είχε αλληλεπιδράσεις και με την κοινότητα των χιμπατζίδων Μίτουμπα. Μερικές από αυτές τις αλληλεπιδράσεις ήταν εχθρικές και ορισμένοι χιμπατζίδες Μίτουμπα είναι γνωστό ότι σκοτώθηκαν από χιμπατζίδες Κασακέλα. Τουλάχιστον δύο θηλυκά Κασακέλα, η Φίφη, Φλώση και Φλερτ, έχουν μεταναστεύσει από την Κασακέλα για να ενταχθούν στην κοινότητα Μίτουμπα. Με βάση περιστασιακά στοιχεία, οι ερευνητές πίστευαν ότι είναι πιθανό η ίδια η Φίφη να πέθανε ως αποτέλεσμα επίθεσης από χιμπατζίδες Μίτουμπα. Η έρευνα της Γκούνταλ στον Γκόμπε είναι περισσότερο γνωστή στην επιστημονική κοινότητα για την αμφισβήτηση δύο μακροχρόνιων πεπιθήσεων της εποχής. Ότι μόνο οι άνθρωποι μπορούσαν να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και ότι οι χιμπατζίδες ήταν παθητικοί χορτοφάγοι. Ενώ παρατηρούσε έναν χιμπατζί να τρέφεται σε ένα ανάχωμα τερμιτών, τον παρακολούθησε να τοποθετεί επανειλημμένα μίσχους χόρτου σε τρύπες τερμιτών και στη συνέχεια να τους αφαιρεί από την τρύπα που καλύπτεται με προσκολλημένους τερμίτες, ψαρεύοντας ουσιαστικά τερμίτες. Οι χιμπατζίδες έπαιρναν επίσης κλαδιά από δέντρα και αφαιρούσαν τα φύλλα για να κάνουν το κλαδάκι πιο αποτελεσματικό, μια μορφή τροποποίησης αντικειμένων που είναι η στοιχειώδης αρχή της κατασκευής εργαλείων. Σε απάντηση στα επαναστατικά ευρήματα της Γκούνταλ, ο Λούις Λίκη έγραψε: «Πρέπει τώρα να επαναπροσδιορίσουμε τον άνθρωπο, να επαναπροσδιορίσουμε το εργαλείο ή να δεχτούμε τους χιμπατζίδες ως ανθρώπους». Κατά τη διάρκεια της μελέτης της, η Γκούνταλ βρήκε στοιχεία διανοητικών χαρακτηριστικών στους χιμπατζίδες, όπως η λογική σκέψη, η αφαίρεση, η γενίκευση, η συμβολική αναπαράσταση, ακόμη και την έννοια του εαυτού. Όλα προηγουμένως θεωρούνταν ότι ήταν μοναδικές ανθρώπινες ικανότητες. Σε αντίθεση με τις ειρηνικές και στοργικές συμπεριφορές που παρατήρησε, η Γκούνταλ βρήκε επίσης μια επιθετική πλευρά της φύσης του χιμπατζή στον Γκόμπε. Ανακάλυψε ότι οι χιμπατζίδες θα κυνηγούν συστηματικά και θα τρώνε μικρότερα πρωτεύοντα όπως οι μαϊμούδες κολόμπους. Η Γκούνταλ
παρακολούθησε μία ομάδα κυνηγιού να απομονώνει έναν πίθηκο κολόμπους ψηλά σε ένα δέντρο και να μπλοκάρει όλες τις πιθανές εξόδους. Στη συνέχεια, ένας χιμπατζής ανέβηκε, συνέλαβε και σκότωσε τον κολόμπους. Στη συνέχεια, οι άλλοι πήραν ο καθένας μέρη του πτώματος, μοιράζοντας με άλλα μέρη του στρατεύματος ως απάντηση σε συμπεριφορές. Οι χιμπατζίδες στον Γκόμπε σκοτώνουν και τρώνε όσο το 1 τρίτο του πληθυσμού του Κολόμπους στο πάρκο κάθε χρόνο. Αυτό και μόνο ήταν ένα σημαντικό επιστημονικό έβριμα που αμφισβήτησε τις προηγούμενες αντιλήψεις για τη διατροφή και τη συμπεριφορά των χιμπατζίδων. Ίσως πιο εκπληκτικό και ανησυχητικό ήταν η τάση για επιθετικότητα και βία μέσα στα στρατεύματα των χιμπατζίδων. Η Γκούνταλ παρατήρησε κυρίαρχα θηλυκά να σκοτώνουν σκόπιμα τα μικρά από άλλα θηλυκά στο στρατό τους προκειμένου να διατηρήσουν την κυριαρχία, μερικές φορές φτάνοντας μέχρι τον κανιβαλισμό. Αυτά τα ευρήματα έφεραν επανάσταση στη σύγχρονη γνώση της διατροφής και των διατροφικών συμπεριφορών των χιμπατζίδων και ήταν περαιτέρω στοιχεία των κοινωνικών ομοιοτήτων μεταξύ ανθρώπων και χιμπατζίδων, αν και με πολύ πιο σκοτεινό τρόπο. Ακόμα κάτι που είναι αξιοθαύμαστο είναι η χρήση όπλων που έγινε στον πόλεμο. Αν και οι χιμπατζίδες χρησιμοποιούν μπαστούνια για να ψαρέψουν ζωήφια σε λόφους τερμιτών και βράχους για να σπάσουν τα καρύδια, δεν υπάρχει σημάδι ότι οι χιμπατζίδες χρησιμοποιούν οτιδήποτε άλλο εκτός από δόντια και νύχια στη μάχη μεταξύ τους. Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων παρακολούθησε πρόσφατα τους σενεγαλικούς χιμπατζίδες να φέρουν δόρατα κόβοντας κλαδιά δέντρων σε διαχειρίσιμα μεγέθη και μετά να τρώνε τις άκρες σε σημεία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρσενικά κυνηγούν πιο συχνά, τα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν από έναν εκπληκτικό αριθμό θηλυκών χιμπατζίδων. Το 1950 δημιουργήθηκε από τον Raymond Dart μία νέα θεωρία, η θεωρία του δολοφόνου πίθηκου. Η υπόθεση του δολοφόνου πίθηκου είναι η θεωρία ότι ο πόλεμος και η διαπροσωπική επιθετικότητα ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την ανθρώπινη εξέλιξη. Αυτή η θεωρία αναπτύχθηκε περαιτέρω στο African Genesis από τον Robert Ardrey το 1961. Όταν η Γκούνταλ ανέφερε τα γεγονότα του πολέμου του Γκόμπε, η αφήγησή της για έναν φυσικός εκδηλούμενο πόλεμο μεταξύ χιμπατζίδων δεν έγινε πιστευτή. Εκείνη την εποχή, τα επιστημονικά μοντέλα συμπεριφοράς ανθρώπων και ζώων ουσιαστικά ποτέ δεν αλληλεπικαλύπτονταν. Μερικοί επιστήμονες την κατηγόρησαν για υπερβολικό ανθρωπομορφισμό. Άλλοι πρότειναν ότι η παρουσία της και η πρακτική της να ταΐζει τους χιμπατζίδες είχαν δημιουργήσει βίαιη σύγκρουση σε μια φυσικά ειρηνική κοινωνία. Ωστόσο, μεταγενέστερη έρευνα που χρησιμοποιεί λιγότερο παρεμβατικές μεθόδους επιβεβαίωσε ότι οι κοινωνίες των χιμπατζίδων στη φυσική τους κατάσταση διεξάγουν πόλεμο. Μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Physical Anthropology κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος στον Γκόμπε ήταν πιθανότατα συνέπεια μιας διαμάχης για την εξουσία μεταξύ τριών υψηλόβαθμων αρσενικών, η οποία επιδεινώθηκε από μια ασυνήθιστη έλλειψη γόνιμων θηλυκών. Συμπέρασμα όλων αυτών είναι ότι τα συναισθήματα, η λογική σκέψη και η βιαιότητα δεν είναι προνόμια μόνο του ανθρώπου, αλλά και των ζώων ή τουλάχιστον των συγγενών μας. Μήπως τελικά δεν είμαστε τόσο ξεχωριστοί ως είδος όσο νομίζαμε.